στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και είναι πιο εύκολα για αυτούς να έχουν άποψη, θέλω να τους δικαιολογήσω με την άποψη ότι όταν δεν γνωρίζεις, φοβάσαι. Και όταν φοβάσαι, βγάζεις αντίσταση. Κατάλαβες τι εννοώ. Απομακρύνεις. Απομακρύνεις. Δηλαδή, έχω γνωρίσει και κάποιους που ποτέ στη ζωή τους δεν είχαν γκέι φίλους. Και γνωρίσανε 2-3 δικούς μου και να μου λένε, καλά, μα αυτή είναι μια χαρά παιδί. Α, αυτός είναι μια χαρά παιδί. Τι περίμενες, δηλαδή. Να έκανε και. Η έρωτας των αρχαίων, είτε μας αρέσει είτε όχι, ήταν έρωτας όμορφη. Λοιπόν. Αυτός ήταν ο κατά κύριο λόγο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα. Η επιλογή των ομοφυλόφιλων για το πώς θα βγάλουν προς τα έξω την προσωπική τους ιστορία καθορίζει πολλές φορές και τον τρόπο που προβολείς τους από τα μέσα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα πουλάει η τηλεόραση τσίρκο, άρα είναι στο αγιασμένο συμβαστούμενο το ρόλο του κλόουν. Δεν είναι ο τρόπος δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος να προβάλλεις τα ζητήματα που αφορούν την ομοφυλοφιλία και τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων με το να ουσιαστικά να εξευτελίζεις την παρουσία. Ή να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πρότυπο μέσα από την τηλεόραση με το οποίο τελικά ο τηλεθεατής ταυτίζεται και θεωρεί πλέον ότι όλοι οι ομοφυλόφιλοι είναι έτσι. Η μεν τηλεόραση έχει την άνεση όποτε θέλει να βγάζει περιπτώσεις ανθρώπων ή θέματα χωρίς να εξετάζει αν αυτά τα παραδείγματα είναι ανθρωπιστικά. Αλλά για την ιστορία του ανθρώπου, για την υπόθεση, για την καθημερινή ζωή και τα προβλήματα που έχουν, η τηλεόραση είναι δύσκολη. Το πρόβλημα είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία απολύτως παράλογη, όπου η φύση μας γίνεται αιτία για να δεχόμαστε βία κάθε μέρα και μάλιστα βία κάθε είδους. Βία λεκτική, κάθε φορά που ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή ταυτότητα φίλη μας γίνεται βρισιά. Η πραγματικότητα, κύριε Μπογδάνε, είναι ότι σήμερα που μιλάμε υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νέα αγόρια και κορίτσια που επειδή είναι λησβείς ομοφυλόφιλοι, υφίστανται βία στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους και στην κοινωνία γενικότερα. Βλέπουμε τους εαυτούς μας στην τηλεόραση να έχουν μετατραπεί σε καρικατούρες, που ο μόνος τους ρόλος είναι αυτός του διασκεδαστή. Η πλειονότητα των γεγονότων που παρουσιάζουν είναι σαφώς με ρατσισμό, είτε με σεξισμό, είτε με φοβία απέναντι μας. Προβάλλουν κυρίως αυτό που θέλουν και όχι όπως είναι τα πράγματα. Θέλουμε να τους φτιάχνουμε πρότυπα και ονομάζουν μια κατηγορία και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής ανθρώπων ομοφυλόφιλους, ενώ στην πραγματικότητα προκύπτει κάτι άλλο. Κάθε φορά που βλέπουμε θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες να μας λένε τη μία άρρωστους και την άλλη ανήθικους. Δεν θα κολλήσουμε στις βρισιές. Οι βρισιές τους είναι το σάλιο μας. Θα ζήσουμε και με αυτό. Σας βλέπω Super White και Power Pride σήμερα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και να σας πω κάτι. Πολύ αργήσαμε. Ξέρω ότι είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά πολύ αργήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Ας αρχίσουν τα δημοσιεύματα. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Υπάρχουν ομοφυλόφιλοι στη χώρα. Η ομοφυλοφιλία είναι μια θεμητή. Είναι ένας θεμητός ερωτικός προσανατολισμός ή όχι? Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πολύ normal το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Το ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει τη διεθνή μας και υπάρχει κοινωνικό δίκαιο που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον ερωτικό προσανατολισμό. Τα ξέρουμε αυτά. Τι θα κάνει τώρα, θα λέμε. Ανήκουμε στην Ευρώπη ή δεν ανήκουμε στην Ευρώπη? Ανήκουμε σε έναν κόσμο που ανέχεται τη διαφορετικότητα πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων ή όχι? Είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει, είναι πολύ άσχημο και έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά με πολλά προβλήματα μέσα από αυτή την αντιμετώπιση της κοινωνίας. Αλλά η κυρία Κανέλη είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και μια καλή θεατρίνα. Εάν ήθελε να μπουκώνει και να είναι ειλικρινής, θα την καλούσε να μπουκώνει όταν ένα σωρό παιδάκια, μικρά και μεγάλα, ομοφυλόφιλα και λεσβίες, στη χώρα της που το αγνοεί πάρα πολλά χρόνια, υποφέρουν ή γίνονται αντικείμενο διακρίσεων. Είμαστε υποκριτική κοινωνία. Εδώ πέρα υπάρχουν οικογένειες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίες έχουν κάποιον ομοφυλόφιλο μέσα στο σπίτι. Και είναι σαν να έχουν ένα ντουλάπ, ένα σκελετό στο ντουλάπ τους. Με αυτή την ιστορία, με τον αποκλεισμό αυτού των ανθρώπων που είναι εκατοντάδες χιλιάδες στην χώρα, πρέπει να τελειώνει. Θα έλεγα πως αν το παιδί μου έπρεπε και μου λέει, μαμά είμαι στη Σιμένη και είμαι, όπως το λέτε, θα της έλεγα πράγμα. Ότι καν θα αντιδρούσε αυτό το παιδί. Γίνονται λίγο πιο ορατοί και αυτό είναι
μια πολύ μεγάλη παρηγόρια για ανθρώπους που είναι στην επαρχία και πρέπει να παίζουν έναν άλλο ρόλο από αυτό που είναι. Η κυρία Γανέλη τόσα χρόνια δεν βρήκε μια καλή κουβέντα για μια κατηγορία ανθρώπων που στην Ελλάδα είναι θύματα ρατσισμού. Και ενδιαφέρομαι, αν της λέει τίποτα, σε λεσβείες, ομοφιλόφιλους και τρανσεξουαλικούς που τους έχει ξεχάσει. Οι άνθρωποι θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι αν άφηναν ελεύθερες τις θέσεις τους, που μπορούσαν να νιώσουν ειρωνή, έλξη με οποιονδήποτε άνθρωπο τους δημιουργούσε. Το βιντεοκλίπ είχε μέσα μία λίγο και η αισθητική. Λοιπόν, εσύ είσαι ένας άνθρωπος στον οποίο σου λέει έχει δείξει να είσαι πάρα πολύ friendly, πάρα πολύ φιλική. Ναι. Θα ήμασταν πολύ πιο ευτυχισμένοι και νομίζω ότι θα πήγαν αυτές οι ρατσιστικές κοινωνίες που ζούμε σήμερα και που ο γκέι άνθρωπος, ο ομοφυλόφιλος είναι δαχτυλοδεικτούμενος. Περισσότεροι είναι μόνο γκέι. Δεν υπάρχουν μάνες που είναι κανένας να μεγαλώσουν από γκέι. Ήταν κακό να μεγαλώνουν με δύο συγκλονιστικούς ανθρώπους. Είμαι ελεύθερος, σκέφτομαι ελεύθερα, δεν είμαι ρατσιστής και δεν έχω. I accept, λοιπόν, την ευτυχία των άλλων, όπως ο καθένας, στιγμές, φίλες και φίλοι, όμορφες στιγμές, γιατί αυτές οι στιγμές είναι που μαζεύουν οι άνθρωποι, που συζητάνε, που καταλαβαίνουμε, που αποφασίζουν να δράσουμε μαζί. Σήμερα στο Gay Pride, τίποτα δεν κάνει να είναι straight.